Νομίζω ότι καταλληλότερος εμού είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την ιστορική έρευνα χρόνια, ταυτοχρόνως είναι και κοινωνικά μπροστά, συζητάει δηλαδή με δημόσιο λόγο, ή έχει υποστεί πολλές φορές και τη βάσανο της κριτικής, γι' αυτό έχει δημόσιο λόγο. Είναι ο κύριος Γιώργος Καραμπαλιάς και τον καλημερίζω. Καλημέρα. Καλημέρα και Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Με υγεία εύχομαι. Λοιπόν, κύριε Καραμπαλιά, κοιτάξτε τώρα μέρα που είναι, γιατί αρχίζει το διήμερο των εκδηλώσεων, όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη, για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Στην Ελλάδα, ενώ πορευόμαστε για τα 200 χρόνια του εορτασμού με την Επιτροπή, μας προκύπτει και η δικτατορία του Καποδίστρια. Και όχι μόνο. Διότι ο κύριος Χατζής, διότι περί αυτού πρόκειται, ο κύριος Αριστίδης Χατζής, αρθρογράφος σε μόνιμη βάση της εφημερίδας Καθημερινή, την τελευταία Κυριακή είχε ένα άρθρο του καθόλου τυχαία που εξίαζε τον Μαυροκορδάτο, προφανώς σε αντιπαράθεση με τον Καποδίστρια. Έφτασε να πει πρόσφατα, έτσι, πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό, έγινε και αυτό γνωστό εκ των υστέρων, ότι ο Καποδίστριας έπαιρνε χρήματα από την έτσι, συμμετοχή του στην κυβέρνηση ως κυβερνήτης και μάλιστα, λέει ο κύριος Χατζής, πολλά χρήματα. Του έφεραν φοιτητές του μάλιστα τα στοιχεία που έδειχναν ότι όχι μόνο δεν έπαιρνε χρήματα, αλλά ολόκληρη τη μεγάλη του περιουσία, γιατί καταγόταν από πλούσια οικογένεια, έτσι, της Κέρκυρας, και ταυτόχρονα είχε χρηματίσει πάρα πολλά χρόνια υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, τα έδωσε όλα, όλα, 1.600.000 γρόσια στην ελληνική κυβέρνηση. Και έμεινε κυριολεκτικός πανί με πανί. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, βρήκε, θα έρθω μετά στο δικτάτορα, βρήκε να κατηγορήσει ο Χατζής ως άνθρωπο ο οποίος έβαζε μπροστά το υλικό του χρηματικό συμφέρον. Μάλιστα, το άνθρωπο λοιπόν, που πουλήσε το γραφείο του για να ζήσει. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Όταν λοιπόν του ήρθαν αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν αναρρύθμιτες φορές, έχει δηλωθεί, είναι γνωστό, είναι πασίγνωστο ιστορικό στοιχείο, δεν είναι κάτι κρυφτό, κρυφό ή δύσκολο να ανεβρεθεί. Τι απάντησε? Εντάξει, λέει, και γιατί δεν τα έδινε πιο πριν αφού είχε λεφτά? Όταν ακούς τέτοια πράγματα από έναν άνθρωπο που υποτίθεται είναι καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για το 21, δηλαδή λέει το ψέμα όταν συλλαμβάνεται, λέει καλά και τι έγινε, ας είχε δώσει τα χρήματα που, πριν αφού ήταν πλούσιος, καταλαβαίνει κανένας σε ποιο επίπεδο συζήτηση βρισκόμαστε. Το λέω αυτό για να δούμε ποιος άνθρωπος χαρακτήρισε τον Καποδίστρια δικτάτορα. Ο Καποδίστριας, ο οποίος σήμερα, και για ποιο λόγο γίνεται αυτό σήμερα. Ναι, ναι, διότι, αυτό θέλουμε. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Έτσι, διότι ο Καποδίστριας σήμερα έχει αναδειχθεί μέσα από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε στον πιο έτσι, δημοφιλή άνθρωπο της ελληνικής ιστορίας των τελευταίων 200 χρόνων. Έχει ξεπεράσει τους πάντες σε δημοφιλία και θεωρείται ως εκείνος ο άνθρωπος που θα μπορούσε, εάν δεν τον σταματούσαν οι δυνάμεις που τον σταμάτησαν, θα πούμε μερικά λόγια γι' αυτό μετά, εάν δεν τον σταματούσαν με τη δολοφονία του. Ο Καποδίστριας λοιπόν, για να πάρουμε τα θέματα περί δικτάτορα και τα λοιπά, ήρθε στην Ελλάδα μετά από πάνδημη έτσι, πρόσκληση όλου του ελληνικού λαού και όλων των πολιτικών δυνάμεων. Κανένας δεν τολμούσε, ακόμα και εκείνοι που δεν θα το ήθελαν, ένας από αυτούς ήταν ο Μαυροκορδάτος, να έρθει ο Καποδίστριας, όμως επειδή η Επανάσταση βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, μην ξεχνάτε ότι ακόμα ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο, ότι στην στερεά Ελλάδα... Τα είχαν πάει να καταλάβει οι Τούρκοι όλα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή καν το περίγραμμα δεν συζητάμε, οι πρόκριτοι θέλαν το μακρύ τους και το κοντό τους, δεν τα λένε αυτά. Ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι, δεύτερον, αυτά τα συντάγματα τα περιβόητα για τα οποία μιλάει δεν είχαν ποτέ εφαρμοστεί, διότι η κατάσταση της χώρας σε συνθήκες πολεμικές δεν ήταν δυνατόν βεβαίως
το πρώτο ζήτημα να είναι η εφαρμογή του συντάγματος και επιπλέον ο Καποδίστριας εξελέγει με πλειοψηφία απόλυτη, τον ψήφισαν όλοι, ως κυβερνήτης από την υπάρχουσα εκλεγμένη Βουλή, έκανε εκλογές τις οποίες εκέρδισε με συντριπτικά ποσοστά και λίγο πριν πεθάνει ήταν στιγμή που επρόκειτο να κάνει, πριν δολοφονηθεί, νέες εκλογές. Και όπου όλοι ήταν βέβαιο ότι πάλι θα κέρδιζε με συντριπτικά ποσοστά. Αυτός είναι ο δικτάτορας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έτσι ο εκλεκτός του ελληνικού λαού, βεβαίως συνάντησε αντιδράσεις, βεβαίως μπορεί να έγιναν και σφάλματα, έτσι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός που δεν έχει διαπράξει σφάλματα. Το ζήτημα είναι όμως ότι κατόρθωσε αυτή την περίοδο που ήταν στην ηγεσία της χώρας, αυτά τα λίγα χρόνια, πρώτον για να έρθουμε και στα συνδεδεμένα με την πανδημία, διότι ο κύριος Χατζής πώς έγινε γνωστός την τελευταία περίοδο, με την πρώτη ρουκέτα την οποία εξαπόλυσε περί του Καποδίστρια, ο οποίος επειδή υπήρξε μια πανδημία πανόλους, πανούκλας, το 1828, μάλιστα 2-3 μήνες αφού του ήρθε στην Ελλάδα. Mm. Δεν είχε προλάβει να έρθει και έχουμε μια πανδημία, μια επιδημία πανούκλας, η οποία μεταδόθηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ ναι, ναι. στους Ιδραίους που με τα σκάφη τους μετέφεραν, έγινε μια ανταλλαγή εχμαλώτων και έτσι μολύνθηκε, πέρασε και στον ελληνικό πληθυσμό, αρχικά στην Αίγινα, Ίδρας, Πέτσες, Άργος, και στο στρατόπεδο του ελληνικού, εκεί ήταν πάρα πολύ. Μην αναλωθείτε, θα χάσουμε χρόνο. Ελάτε πιο γρήγορα. Στο γιατί τέτοιο χτύπο στον Καποδίστρια. Ναι, ακριβώς. Και θέλω να μου πείτε αν αυτό συνδυάζεται και με μία, πώς να το πω, αγοραφοβία, αν θα το πω έτσι, σε ό,τι έχει σχέση με την Εθνική Επανάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι προφανές ότι το χτύπημα στον Καποδίστρια καταρχάς γίνεται διότι εκπροσωπεί την απόπειρα των Ελλήνων ναι. να ολοκληρώσουν ανεξάρτητη την επανάστασή μας. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μετά τη δολοφονία του. Ο Καποδίστριας κατόρθωσε να μεγαλώσει το αρχικό ελληνικό κράτος, το οποίο έκανε δε ιδιαίτερη προσπάθεια για να συμπεριλάβει την Κρήτη, διότι και πρέπει να το πούμε αυτό γιατί να δεν το είναι πούμε. Γνωστό. Σωστό. Επειδή η Κρήτη δεν απελευθερώθηκε, έχουν ξεχαστεί οι ασύλληπτοι αγώνες που έδωσε σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης του 1921. Αντιμετώπισε τα τουρκικά στρατεύματα, αντιμετώπισε τους ντόπιους γενιτσαραγάδες, όπως το λέτε εσείς εκεί πέρα, αντιμετώπισε πρώτη τα στρατεύματα τα αραβικά, των Αιγυπτίων. Και οι Άγγλοι έκαναν τα αδύνατα δυνατά να μην περιληφθεί η Κρήτη στην αρχική ανεξάρτητη Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Καποδίστριας αγωνίστηκε πολύ με αυτό, γι' αυτό κατόρθωσε να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή εδαφική εξάπλωση για το πρώτο ελλαδικό κράτος, γιατί είχε και το κύρος και έκανε και τους απαραίτητους πολιτικούς χειρισμούς, έφερε τους Γάλλους, έβαλε τους Γάλλους στο παιχνίδι έτσι ώστε να εξουδετερώσει την μονοδιάστατη αγγλική παρουσία και ένα σύνολο από άλλα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι ταυτόχρονα οργάνωσε για πρώτη φορά αυτό το ρημάδι κράτος. Mm. Οργάνωσε τα οικονομικά του, έτσι, να σας πω για να έχετε μια εικόνα για τα χρήματα που έδωσε, ο πρώτος προϋπολογισμός ήταν 25 εκατομμύρια γρόσια. 1.600.000 ήταν η προσωπική του συνεισφορά. Για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών της προσφοράς του Καποδίστρια. Να σας το κάνω εγώ χειρότερο. Το πρόβλημα των Εγγλέζων ήταν οι δημιουργήσεις στην Πελοπόννησο, όχι στα Επτάνησα, εκεί είχαν πόδι. Διότι αντιλήφθηκαν ότι μέσω κοτσαμπασαραίων και προκριτιαραίων θα μπορούσαν να μην πληρώνουν. Όπως δεν πλήρωναν αυτοί, δεν πλήρωναν και αυτοί. Βεβαίως, αυτό ήταν το θέμα. Και χρησιμοποίησαν σε αυτό έτσι, το λεγόμενο Αγγλικό Κόμμα, ηγέτης του οποίου είναι ο Μαυροκορδάτος, τον οποίο και εκθιάζει συστηματικά ο κύριος Χατζής, σε αντιπαράθεση με τον
Καποδίστρια. Άρα ο Περέδη δείξε. Να πω λοιπόν ότι οι Άγγλοι δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση ένα ισχυρό ελληνικό κράτος, γιατί οι Έλληνες ήταν ανταγωνιστές τους, ιδιαίτερα στο ναυτικό πεδίο σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, ιδιαίτερα τα ναυτικά νησιά μας, και επομένως οι Εγγλέζοι ήθελαν ένα συρρυκνωμένο και μικρό ελληνικό κράτος. Αυτή την πολιτική την άλλαξαν μία φορά και μόνο οι Εγγλέζοι, που δόθηκε η μεγάλη ευκαιρία με τον άλλο μεγάλο άνδρα του νεότερου ελληνισμού, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όταν οι Άγγλοι ήθελαν να πάρουν τα πετρέλαια και να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκείνη τη στιγμή και μόνο εγκατέλειψαν την Τουρκία και έδωσαν τη δυνατότητα στους λαούς των Βαλκανίων να πάρουν τα εδάφη που τους ανήκαν. Αυτό έγινε μία φορά στην ιστορία. Τότε οι Εγγλέζοι και μόνο εγκατέλειψαν την πολιτική της στήριξης της Τουρκίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας ξανάρθουμε τώρα στο θέμα μας. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι όταν αυτά τα λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι επίλεκτο υποτίθεται μέλος αυτής της Επιτροπής, χωρίς όμως να έχει κανένα σημαντικό έργο ιστορικό, μάλλον ανύπαρκτος είναι ιστορικά, πώς εκτινάχθηκε ο κύριος Χατζής τα δύο τελευταία χρόνια, είναι μια μεγάλη μου απορία. Ελπίζω κάποιος να μου τη λύσει. Βεβαίως αυτός και ο κύριος Καλύβας, ο οποίος βρίσκονται και οι δύο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είχαν κάνει την καριέρα τους, ο κύριος Καλύβας έχει ένα έργο, ο κύριος Χατζής δεν έχει, έχουν προωθήσει την άποψη ότι πρώτον δεν πειράζει, μας είπε ο κύριος Καλύβας, φανταστείτε μέλος Επιτροπής για το 21, εάν θα μείνουν Έλληνες στην Ελλάδα μετά από μερικά χρόνια και θα έχουν αντικατασταθεί από συνταξιούχους Ευρωπαίους και μετανάστες από την Ανατολή, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπάρχει. Αλλάζουν οι πληθυσμοί. Μας έγραψε στις 3 Νοεμβρίου, το θυμάμαι πολύ καλά, στην Καθημερινή επίσης. Δηλαδή, εδώ πρόκειται για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε μια στρατηγική η οποία λέει γιορτάζουμε τα 200 χρόνια για το 21 για να κλείσουμε την ιστορία της αναφοράς στο 21 και της αναφοράς στην εθνική ταυτότητα. Και μάλιστα σε μια στιγμή που η κύρια αντίπαλος της Ελλάδας τότε στην Επανάσταση, η Τουρκία, επανέρχεται επιδιώκοντας να μας πει ότι ένα διάλειμμα ρε παιδί μου ήταν τα 200 χρόνια, αυτό μας λέει ο Ερντογάν. Τώρα θα ξανάρθετε κάτω από τη σκέπη της Τουρκίας. Και μάλιστα σήμερα έχουμε μια διαδικτυακή κουβέντα για να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα μαζί με τον Σάβα Καλεντερίδη, τον Άγγελο Συρίγο και τον Μπάρη τον Καρβουνόπλο σε 7 η ώρα, όποιοι φίλοι μπορούν να στηθούν. Ναι, ναι. Και θα βγει και στο YouTube για να συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα ζητήματα ελληνοτουρκικά, μεταναστευτικά και τη σύνδεσή τους με αυτό το ζήτημα. Άρα έχουμε μια επιτροπή η οποία έρχεται, διότι δυστυχώς είναι πολλά τα μέλη που έχουν τέτοιες απόψεις και εκείνοι που δεν τις έχουν είναι μειοψηφία στο εσωτερικό της Επιτροπής, και η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Χατζή ως μη όφιλε, και αν ανοίξετε την ιστοσελίδα της Επιτροπής για το 21 θα δείτε εκατοντάδες σχόλια υβριστικά στην Επιτροπή. Δηλαδή, τι έχουν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι? Να μεταβάλουν το ζήτημα του εορτασμού στο 21, για το 21, σε ζήτημα προώθησης μιας εθνομιδενιστικής αντίληψης, η οποία τι λέει? Μισό λεπτό, ότι μισό λεπτό. Η ελληνική επανάσταση, ναι, αποτέλεσε τι? Όχι μια παλιγγενεσία, όχι δηλαδή ένα έθνος το οποίο απελευθερώνεται, αλλά την απαρχή της δημιουργίας του ελληνικού έθνους. Διότι ταυτίζουν το ελληνικό έθνος με το κράτος. Φαλμερά. Λοιπόν, ακούστε λίγο όμως. Θα σας πει κάποιος, οφείλω να σας το πω αυτό κύριε Καραμπελιά, ναι, όταν πας σε μια ορόσημο ημερομηνία 200 χρόνια, βεβαίως, δεν οφείλεις και επιστημονικά, όχι μόνο, να τα συζητήσεις όλα ανοιχτά, βεβαίως, στο φως, με αντίθετες, βεβαίως, απόψεις. Βεβαίως. Ακόμη αλλά και αν δεν συμφωνούν. Δεν είναι συζήτηση. Μάλιστα. Εδώ αυτό πρόκειται είναι για μια ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα, η οποία λέει ψεύδι. Όταν αυτά τα ψεύδια αποκαλύπτονται, δεν έχεις να πεις τίποτα.
Και έχεις προσθέσει και ένα ακόμα ψεύδος, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για το που το πάνε. Έγραψε λοιπόν στις 23 Απριλίου ο κύριος Χατζής ότι όταν έγινε η πολιορκία της Τρίπολης, οι Έλληνες, σφάζοντας τους Τούρκους, τους Εβραίους και τους Αλβανούς, έτσι το λέει, δημιούργησαν μια επιδημία τύφου, διότι πράγματι υπήρχε επιδημία τύφου. Ψάχνω λοιπόν εγώ στο Φιλίμωνα και τους άλλους ιστορικούς περιόδους και τι βλέπουμε, ότι η επιδημία τύφου είχε αποδεκατήσει τους πολιορκούμενους Τούρκους στη διάρκεια της πολιορκίας της Τρίπολης, που ήταν και ένας από τους λόγους που τους έκανε να μην μπορούν να αντέχουν άλλο την πολιορκία. Και εμφανίζεται ότι το προκάλεσαν οι Έλληνες την επιδημία σφάζοντάς τον. Λέω λοιπόν ότι είναι ψεύτης και διαπράττει ιστορική απάτη. Δεν απάντησε τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ δεν πρόκειται για απόψεις ή διαφοροποιήσεις. Εδώ πρόκειται για καραμπινάτες, σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον, παραποιήσεις της ιστορικής αλήθειας. Ξεπερνάει και την κυρία Ρεπούση. Διότι η κυρία Ρεπούση είχε μιλήσει για συνωστισμό. Μπορούσες να πεις το εξέλαβε έτσι. Δεν είπε, δεν αρνήθηκε ότι ήταν οι άνθρωποι να διωχτούν, απλά το έγραψε τη λέξη συνωστισμός και έγινε ο χαμός. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο μέλος της Επιτροπής, ο οποίος σε τρεις περιπτώσεις, έτσι, πρώτον είπε ότι δεν μολύνθηκαν από τους Άραβες οι Έλληνες στην επιδημία της Πανόλου. Δεύτερο είπε αυτό για την Τρίπολη. Τρίτο είπε ότι ο Καποδίστριας έπαιρνε χρήματα, χρηματιζόταν, και δεύτερον ότι και επιπλέον ήταν και δικτάτορας. Όλα αυτά μαζί δεν συνιστούν άποψη. Συνιστούν παραποίηση της ιστορικής αλήθειας. Αυτά μπορούν να δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής για το 21. Τέτοια συζήτηση για το 21 θα κάνει αυτή η Επιτροπή. Γι' αυτό τι έχει κάνει. Έχει απαξιωθεί. Και να είστε βέβαιος, και ξέρω δεκάδες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, ανεστάλησαν σε ένα βαθμό λόγω κορονοϊού. Σας λέω ότι εγώ πάνω στο ίδιο ζήτημα είχα 10 ομιλίες, έτσι, με αφορμή μάλιστα και ένα σχετικό βιβλίο για τη Φιλική Εταιρεία, οι οποίες δεν έγιναν. Μην νομίζουν ότι ο κορονοϊός πρόκειται να σταματήσει τη συζήτηση για το 21 και τις δεκάδες εκδηλώσεις θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, πρέπει να προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος εξέλεξε την κυρία Αγγελοπούλου και τους υπολείπους, διότι αυτός είναι υπεύθυνος, διότι μπορεί να έχει θετικές εικόνες σε σχέση με ορισμένα πράγματα από την πολιτική του, την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τον κύριο Τσόδρα, ένα σύνολο από τέτοια πράγματα. Όμως να προσέξει ότι σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναγυρνάει στην ίδια πολιτική, ο κύριος Μηταράκης κάνει τα δικά του σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το θέμα της Επιτροπής αυτής και τα ελληνοτουρκικά θα είναι ζητήματα στα οποία δεν θα μπορεί να βγει με ευκολία πέρα. Εάν λοιπόν στα 200 χρόνια της Επανάστασης έχουμε μια επιτροπή η οποία λέει πώς να βρούμε τρόπο να κλείσουμε την ιστορική συνείδηση των Ελλήνων για το τι σήμαινε αυτή η Επανάσταση, δεν πάμε καλά. Έτσι. Πρόκειται για κάτι το οποίο δυστυχώς, και το λέω αυτό γιατί δεν αφορά δυστυχώς ένα μέλος, τον κύριο Χατζή, ο οποίος ας πούμε μπορεί να του αρέσει και όλα να βρίσκεται σε αντιπαράθεση λέγοντας ψεύδι. Αφορά την Επιτροπή, διότι βγήκε η κυρία Δασκαλάκη να πει ότι ναι, προσπάθησε να μας κοροϊδέψει και όλες, ότι η συζήτηση ήταν για το εάν χαρακτηρίζουμε δικτάτορα τον Καποδίστρια. Η συζήτηση δεν ήταν αυτή, ήταν το ότι κάποιος βγήκε να πει σε αυτές τις συνθήκες που είναι η Ελλάδα σήμερα, η οποία αναζητά σύμβολα ανεξαρτησίας και εξυγχρονισμού βασισμένου στη δική μας παράδοση,
γιατί ο Καποδίστριας εξέφραζε ακριβώς αυτό, έναν εξυγχρονισμό ο οποίος δεν είναι ξενόφερτος, δεν είναι ένας εξυγχρονισμός που μας έρχεται από τους Βαβαρούς, εκπροσωπούσε την άλλη πλευρά. Έτσι. Και αυτό το είχε δείξει, διότι ο Καποδίστριας έχει χρηματίσει και υπουργός εξωτερικών επί πολύ καιρό, όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά του πρώτου ημιανεξάρτητου ελληνικού κράτους που ήταν στα Επτάνησα. Σωστό. Έτσι. Δηλαδή έναν και το μοντέλο διάρθρωση του κράτους της Ελβετίας με τα καντόνια. Μην το ξεχνάμε. Είναι μην το ξεχνάμε. Ο οποίος παρενέβη αποφασιστικά και μάλιστα στην Ελβετία. Τι συνέβη? Κάτι που δεν το ξέρουμε. Είχαν σταλεί για να φτιαχτεί το Σύνταγμα της Ελβετίας δύο αντιπρόσωποι. Ένας από την Αυστρία και ο Καποδίστριας. Και συγκρούστηκαν όπως συγκρούονταν και στα υπόλοιπα με τον Μέτερνιχ ο Καποδίστριας, έτσι σε όλα τα θέματα. Που ήταν ο κατεξοχήν ανθέληνας, συγκρούστηκαν για το δομή του κράτους της ανεξαρτησίας, πώς θα ήταν οργανωμένο το κράτος της Ελβετίας, και εκεί ο Καποδίστριας συντάχτηκε με τις δυνάμεις τις λαϊκότερες που ήθελαν περισσότερες ελευθερίες και φτιάχτηκε αυτό το σύνταγμα που έχει σήμερα η Ελβετία, που είναι στηριγμένο σε μια άμεση δημοκρατία. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο που είχε τέτοια λογική, ο οποίος δεν προφυλασσόταν καθόλου, του έλεγαν όλοι να φυλάγεσαι γιατί έχεις πολλούς εχθρούς και πήγαινε χωρίς καμία φρουρά, έτσι μπόρεσαν και να τον δολοφονήσουν, αυτόν τον άνθρωπο έρχεσαι να τον πεις και στη συνέχεια, επειδή έγινε όλος αυτός ο χαμός, βγαίνει και λέει είναι φωτισμένη δεσποτεία. Μάλιστα. Εντάξει. Τελεία. Μην πείτε τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται. Είναι σαφές, θα τα ξαναπούμε. Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Καραμπελιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ημέρα. Φαίνεται υπάρχει μια ναγούλα. Θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα για το επόμενο τεύχος του Άρδιν, το οποίο βγήκε σήμερα, που έχει σαν κέντρο του το θέμα των ΜΚΟ στην Ελλάδα και της παρουσίας του Σόρος και τη δράση του στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησε αυτό το Άρδιν και θα ήθελα. Όποτε μπορείτε και όποτε θέλετε. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.